Αποφασίζουμε σήμερα την προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης και ζητώ να αξιοποιηθεί η εκτελεστική επιτροπή η οποία θα αποφασίσει πότε θα προκηρυχθεί η απεργία σε συνεννόηση και με άλλα εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Και αυτό βέβαια μας επιτρέπει να προετοιμάσουμε καλύτερα την απεργιακή κινητοποίηση σε βάθος χρόνου, να την καλλιεργήσουμε περισσότερο και στα σωματεία μας και στα, να την επικοινωνήσουμε περισσότερο και στα σωματεία μας και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με την προπαγάνδα που κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις με αφίσες και πανό, ώστε να πάμε σε μια καλά οργανωμένη απεργιακή κινητοποίηση σε χρόνο που θα αποφασίσει η εκτελεστική επιτροπή. Δεν τρέπεστε καθόλου. Αδερφή, ΕΚΑ, τα μεγαλύτερα εργατικά κέντρα της Ελλάδος, Πάτρα, Λάρισα, έχουν πάρει απόφαση μεγαλύτερες ομοσπονδίες. Εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία έχουν κάνει δουλειά. Αρχίζει αυτή η δουλειά να δείχνει, παρά τις διαφωνίες παρατάξεων στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, ότι φέρνει τέτοιο όγκο και δυναμική που άρχισε να πονάει την κυβέρνηση και τους εργοδότες. Έρχεται ένας νόμος, πολυνομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά καταργεί τη συλλογική συμβάση. Γιατί? Γιατί δημιουργεί για τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων τη δυνατότητα να είναι εξαίρεση από τη συλλογική συμβάση εργασίας, είτε με τοπικές κλαδικές, είτε με ενώσεις προσώπων, είτε με επιχειρησιακές, είτε μέσω των ειδικών ζωνών που πάει να γίνει και η σύνδεση, το λιμάνι, να βγαίνουν όλοι έξω. Κάποιος που θέλει συλλογική σύμβαση να κάνει μελέτη αν δεν επηρεάζει αυτό την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα, και τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο Τσάρος Υπουργός. Έρχονται ουσιαστικά να συντρίψουν όποιον παίρνει πάνω από τα 650% του μισθού. Να τα ισοπεδώσουν όλα. Για αυτούς που παίρνουν 650% δηλαδή, έχουν πάρει μέτρα να του φάνε και το μεδούλι για να τα πάρει. Και αυτές οι ιστορίες που ακούστηκαν εδώ για το 12% αύξηση, ποιος εργοδότης δεν θα του στείλει όλους στη μερική απασχόληση? Γιατί να πληρώνει 8 ώρους με 40% την υπερωριακή απασχόληση για κάθε ώρα στο σύνολο του μισθού του 8 ώρου και δεν θα προτιμήσει το 4 ώρο και όλα τα άλλα να αμείβονται με 12% του 4 ώρου? Ποιον κοροϊδεύετε, ποιον δουλεύετε εδώ μέσα? Έρχεται ισοπαίδωμα. Έρχονται να βάλουν στο χέρι τα συνδικάτα. Εκεί που προκύπτουν οι δεσμεύσεις, οι συναισθηματικές, οι συνειδησιακές, οι πολιτικές, αναπτύσσονται οι διεργασίες της εργατικής τάξης. Να την καταργήσουν γιατί τους έχουν όλους από το σπίτι φοβισμένους, με το πιστόλι στον κρόταφο να παίρνουν απόφαση κατά της απεργίας. Ηλεκτρονικά μητρώα που κάποιοι από εδώ εσάς τα δώσατε κατευθείαν στον ΑΣΤ για να παίρνουν κάρτες για να τροφοδοτείτε τον μηχανισμό σας. Για να τα δίνουν στους εργοδότες και να ξεμπερδεύουν γιατί τους ξεφεύγουν καμιά φορά αγωνιστές και τους προσλαμβάνουν χωρίς να έχουν γνώση. Δεν σας ξέρουμε? Τι ρόλο παίξατε 10 χρόνια κρίσης που τα πήραν όλα? Δεν σας ξέρουμε όταν ζητήθηκαν το τελευταίο διάστημα να αναφερθώ, γιατί εδώ για βιβλιοθήκη, για εγκυκλοπαίδεια είστε. Αλλά το θέμα για εμάς είναι πώς θα το μάθει η εργατική τάξη μέχρι τον τελευταίο να σας αποδώσει την ευθύνη. Θέλουν να απεργήσουν οι εργαζόμενοι στην τράπεζα, απεργούν εκατοντάδες. Σας ζητάμε εδώ απόφαση και δεν συμβαίνεται. Είχε καμιά αξία η σφραγίδα και η υπογραφή σας? Καμία! Έγινε η κινητοποίηση. Και τα μάζεψε πίσω και η εργοδοσία και το κράτος. Σας ζητήσαμε, εφόσον δεν θέλετε να οργανώσετε κανέναν αγώνα, να αφήσετε εμάς τουλάχιστον στη Σιδενόρ να προκηρύξετε μια μεγάλη απεργία. Οι δυνάμεις που συσπηρώνται στο ΠΑΜΕ, συνεπείς συνδικαλιστές, εργαζόμενοι που θέλουν να δώσουν τη μάχη δίπλα στο, σε έναν εργαζόμενο κόσμο, σε έναν κλάδο νευραλγικό της οικονομίας, για να φύγει τρέχοντας η εργοδοσία. Δεν θέλατε να γίνει απεργία. Γιατί θα δώσατε σε εμάς το δικαίωμα? Και τώρα πουλάτε ότι θέλετε να κάνετε απεργία? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω εσείς πού βρίσκεται αυτή. Γιατί τώρα, μετά από αυτό το σύνολο απεργιακού μετώπου που δημιουργήθηκε, τι κοιτάξατε στο καθρέφτη και είδατε ότι έχετε ισχύ? Αυτά που γράφετε εκεί πέρα και παίρνετε καθοδήγηση από τον εργοδότη Καραγεωργόπουλο που δίνει
αποτέλεσμα και να γράφονται χαρτιά με μαϊμούς φραγίδες σωματεία με απόφαση που να σπάει το απεργιακό μέτωπο. Ενημερώσατε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπείτε. Τα λιμάνια, την ΕΑΤ, τα πετρέλαια. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Ούτε τι νομοσχέδιο, ούτε πώς τους επηρεάζει. Τι ακριβώς ανταλλάγματα παίρνετε. Και ακόμα τα ίδια τα μέλη σας που συγκροτούν τους συσχετισμούς σας και τη δύναμη της εκάστοτες παράταξης, τα στέλνετε χειροπόδαρα στην αγκαλιά του Βρούτση και της κυβέρνησης. Να μην μπορούν να κάνουν συνέλευση, να μην μπορούν να κάνουν κινητοποίηση. Τα ξέρουν αυτά, δεν τα ξέρουν, τα μαθαίνουν από εμάς. Τίποτα δεν έχετε από κάτω. Τι θα καταργία θα κάνετε. Με τα 10 άτομα που θα έρθουν εδώ για να κάνουν το μνημόσιο της εργατικής τάξης και να βγαίνει αυτός εδώ μετά στη τηλεόραση και να λέει ο κόσμος δεν αντιδρά. Δεν τον πείθουμε, αλλά τον πείθει η κυβέρνηση. Θα πετύχει η απεργία στις 24. Δεν έχετε καμία ισχύ, δεν έχετε καμία αξία. Και αυτό θα το μάθουν και οι οργανώσεις που εκπροσωπείτε. Τι είναι αυτό που σας βάζει να νομίζετε ότι έχετε τέτοια δύναμη. Το ότι σας υποσχέθηκε ο Βρούτσης ΜΑΤ για να κάνετε συνέδριο 10-20 άτομα που απολαμβάνετε τα προνόμια και ξεπουλάτε όλα τα συνδικάτα και την εργατική συντάξη στο σύνολό της. Βλέπετε τη σκιά σας από διαφορετική γωνία από ό,τι πρέπει. Τι είναι αυτό που σας κάνει να νομίζετε ότι έχετε τη δύναμη. Τα ΜΑΤ και ασφαλίτες. Για να δούμε αν θα πετύχει η απεργία, θα τη διασπάσετε. Για να δούμε αν θα κάνετε συνέδριο με εργοδότες και πράγους και νόπους. Για να δούμε. Τίποτα δεν έχετε στα χέρια σας. Απολυμάτε τα τρίκαλα της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Άντε. Λοιπόν, τέλος. Θα απολογηθείτε για όλα αυτά που είχε εργατική τάξη. Και από αυτούς που χάσατε τη δουλειά τους και αυτοί που χάσατε το μισθό τους. Έξω η φαντασία από τα σωματεία. Και αυτοί που χάσατε το μισθό από τα σωματεία. Που χάσατε την υγειά τους όταν έβαλε την υπογραφή του για να παραδοθούν τα αποθεματικά του ΙΚΑ. Στο δούλου του και στην Τρόικα. Και την επόμενη ακριβώς μετά τρέχαμε με ανθρώπους που δεν έχουν 2 μήνες ζωή να τους κόβουν το ποσοστό αναπηρίας. Για να μην πληρώνουν επιδόματα, γιατί τα δώσατε στην Τρόικα.